Είδα παιδιά να κλαίνε πάνω από λίμνες γεμάτες με αίμα. Είδα γονείς γονατισμένους να κρατάνε αγκαλιά τα πτώματα τους διαμελισμένα. Δίπλα από τοπία βομβαρδισμένα, βουτυγμένα στο μίσος, λάσπη και δάκρυα έγιναν ένα. Τους συχιάθηκα, κουράστηκα να σκοτώνουν άμαχο πληθυσμό, δικαιολογώντας τις πράξεις τους με ένα ψέμα. Καθώς ο θυμός εξελίσσεται μέσα μου, αφήνω την πένα να γράφει και αναρωτιέμαι συνέχεια γιατί να υπάρχουν κάποιοι που διαρκώς να πληρώνουν τον άλλον τα λάθη. Γυρεύω μια άκρη, μα πουθενά δεν υπάρχει. Το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ. Ο ένας αφήνει στο μονοπάτι του άλλου μια ναύτη εκδίκηση ζήλια σε τάξη. Μια πράξη παρόμοια δηλώνει ότι άλλοι το πρόβλημα υπάρχει. Κακία στον άνθρωπο, έμφυτη ψεύτικη. Ζούμε ζωή αδιαιρέτης παράλυσης. Ύψης ενδείξης, ημερομηνία λήξης. Πλησιάζει όσο περισσότερο ζητάω. Ζέστη και ήλιο βλέπω, χαλάζει και κρύο. Κρυώνω, παγώνω. Θέλω το πάνω φόρη της ελπίδας να με καλύψει. Να με σκεπάσει εξ ολοκλήρου και να διώξει από πάνω μου τη θλίψη. Θέλω να βλέπω τον ήλιο να ανατέλει για πάντα και όχι δύση. Ποιος θα δώσει λύση, αφού ο κόσμος κάθε μέρα πάει προς το χειρότερο. Θα προσπαθήσω να τον αλλάξω με όποιο τρόπο μπορώ. Αφού χωρέσαν την ελπίδα μέσα σε ένα πόλεμο, θα προσπαθήσω να αντιτάξω το δικό μου όνειρο. Αφού ο κόσμος κάθε μέρα πάει προς το χειρότερο, θα προσπαθήσω να τον αλλάξω με όποιο τρόπο μπορώ. Αφού χωρέσαν την ελπίδα μέσα σε ένα πόλεμο, θα προσπαθήσω να αντιτάξω το δικό μου όνειρο. Αλλάζει ο κόσμος κάθε μέρα, στο χειρότερο πάει. Και ένα πόλεμο στο Ιράν, είπα τώρα ζητάει. Τα εθνικά τους πλούτη πάνε στους στρατού, τα οπλοστάσια. Κι οι άλλοι ζουνε μέσα στα γκέτο σαν σε χειροστάσια. Βγαίνουν πολιτικοί, λένε όχι πόλεμο. Όμως είναι όλοι θετικοί στον επεκτατισμό. Για σκέψου, ένα παιδί πεθαίνει κάθε λεπτό. Κι τηλεόραση πλασάρει το πιο cool κινητό. Εκτίθεμαι σε περιβάλλον ακατάλληλο. Με στην παράνοια σαν εφιάλτης φυσικός. Κάποιες φορές εφάμιλο. Κι όσο αλλάζει η σύσταση, ο χαρακτήρας και το ύφος σου δεν δέχεται απεξάρτηση. Μένει ακλόνητα παράλλακτο. Είναι ο τρόπος που κάνει να κινεί το κόσμο μόνιμα. Γύρω από τον ίσιο του υπάρχει πρόβλημα. Ο διπλανός ζητάει να βρει το δίκιο του. Δεν είσαι εντάξει. Σαν μυθιστόρημα κυλάει η ζωή πίσω από το θάνατο. Σαν μάξι πράξη και θεωρία. Όσο υπάρχουν ερωτήσεις αναπάντητες, η κάθε δυσκολία μας τα μοιάζει μας σχολεία. Έγινε τέχνη να πουλάς φιλοδοξία. Σαν μαγαζί με δώρα εποχής. Ανοίγω, κλείνουνε οι πόρτες αγκαρία. Βάλε την ψήφο σου, μα δώσε λίγο φως. Στα μονοπάτια της απόλαυσης δεν κρύβεται, μα χάνεται ο σκοπός. Η αγκαλιά της μάνας έπαψε να είναι καταφύγιο, γιατί όλα καταστράφηκαν με έναν τρόπο ανίδωτο. Κατάλαβα κι εγώ πως το μίσος βασιλεύει. Αυθονία των αγαθών μόνο κάποιους βολεύει. Δώσε τροφή να μεγαλώσω και η αγάπη να στεριώσω. Με την αλληλεγγύη σου να νιώσω, έστω για λίγο. Αγάπη φθόνο, μίσος φόνο, ζήλια δάκρυο, νύρα στάχτη. Σε παρακαλώ να νιώσω κάτι. Καταστροφή προβλέπω στον κόσμο. Ειρήνη δεν παίζει να υπάρξει ποτέ. Όσο η εξουσία υπάρχει, το κράτος κινεί τα ηνία. Το πέπλο του ατομικισμού θα εξαπλώνεται και θα καλύπτει κάθε απόπειρα κοινωνικοποίησης. Λιώνεται στη λάβα της απρόσωπης παγκοσμιοποίησης. Κοίηση σκέψεων μυρίζω θάνατο στο άμεσο μέλλον. Στις κολάσεως θα χανεί χωράφια. Δαιμονισμένα σπαρτά φυτρώνουνε που απλόχερα προσφέρονται σε σένα και μένα. Σε σένα και σε μένα. Αφού ο κόσμος κάθε μέρα πάει προς το χειρότερο, θα προσπαθήσω να τον αλλάξω με όποιο τρόπο μπορώ. Αφού χωρέσαν την ελπίδα μέσα σε ένα πόλεμο, θα προσπαθήσω να αντιτάξω το δικό μου όνειρο. Αφού ο κόσμος κάθε μέρα πάει προς το χειρότερο, θα προσπαθήσω να τον αλλάξω με όποιο τρόπο μπορώ. Αφού χωρέσαν την ελπίδα μέσα σε ένα πόλεμο, θα προσπαθήσω να αντιτάξω το δικό μου όνειρο. Που φαίνεται ολοκάθαρα αν αναρωτηθούμε. Ξέρει κανείς τα ονόματα των τεσσάρων νεκρών του Κάβα Μαρούσης που δολοφόνησε τα μάτια? Θυμάται κανείς το όνομα του παιδιού που δολοφόνησε ψυχρό απελίστας? Γίνονται μνημόσυνα καταπίθανται στεφάνια Νίκη την Καλεροπούλου? Γνωρίζει κανείς τα ονόματα των 7 δολοφονημένων στα ψυχολογία Κορίθου, στα κάδερα του Λάτζη και του Βαρδινογιάννη, στον Τίστο, στο Φλάτι, στο Φλανό, στο Σαμίνα, στο Άρον Αντώνη, στο Πασιθέρα, στο Μελίνη, στο Πόρτι Ιωάννη, στα δεκάδες άλλα ναυάγια? Έχει πάει κανείς στα νεκροταφεία των μεταλλείων του Ποδοσάκη να δει τις ηλικίες του στάθμου, στα μεταλλορίθμου που πέθαναν με σαντιμένα πνευμόνια? We'll be right back.
όπλα για να την υπερασπίσει από όσους την κακοποιούν και την εξαρτηρίζουν. Thank you.
απόγευμα ήρθε μια ομάδα ατόμων από το Ρέθυμνο, τα Χανιά, το Ηράκλειο. Μας άφησαν ένα μπουκέτο γαρίφαλα. Ήταν πλησίασαν λίγο πιο κοντά, τους είπαμε. Μην ψάχνετε για τις αιτίες και ποια είναι τα προβλήματά μας. Γιατί αυτά είναι ίδια με τα δικά σας. Η μόνη διαφορά είναι πως εμάς είναι ορατά τα κάγκελα της αιχμαλωσίας, ενώ σε εσάς αόρατα. Εκείνο που θέλουμε να σας πούμε είναι πως για μας που δεν έχουμε αιτήματα, έχουμε ένα σκοπό, ελευθερία ή κάρβουνο. Στην πλευρά ενός στίχου έγραψαν «Οι φυλακές δεν βελτιώνονται, κατεδαφίζονται». Στη συνέχεια κάθισαν σε έναν ανοιχτό χώρο μέχρι το δειλινό. Ήταν πράγματι μια όμορφη κίνηση που μας ζωντάνεψε την ψυχή. Ύστερα ήρθε το νέο που όλοι περιμέναμε. Ξεσηκώθηκαν πιο τυραννισμένοι από τους φυλακισμένους, οι κολλασμένοι της Λάρισσας, για να ακολουθήσουν η Χαλκίδα και τέλος τα κάτεργα του θανάτου, η Κέρκυρα. Σήμερα, Κυριακή πρωί, είναι η γιορτή του πιο καταπιεσμένου της γης. Σήμερα μιλάνε για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία όλοι οι φυλακισμένοι και απαιτούν εδώ και τώρα ελευθερία. Εξέγερση Αλικαρνασσού 1990, Γιάννης Πετρόπουλος. Cette voix qui crie insurrection, ce sont nos frères, nos enfants, nos maris, nos frangines, nos camarades, nos amis, à qui ne reste que la violence pour abattre le mur du silence.